Στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Ιππικού Συλλόγου και Ενταυρή, συνεχίζουμε με ένα μίνι σόου που θα πραγματοποιηθεί από τον Βάνου Γιώργο από την Αιγινά με τον Ινδιάνο και να ετοιμάζεται η Φάρμακος Β. Μόλις βγουν τα άλογα έξω, ο κύριος Γιώργος Πάνου να έρθει. Αγαπητοί μας καλεσμένοι, ο Ιππικός Σύλλογος Κένταυρη από το 2004 έχει πραγματοποιήσει πολλές εκδηλώσεις. Έχει τη μεγάλη χαρά σήμερα να σας φιλοξενεί σήμερα εδώ στο χώρο του Ιππικού Κέντρου και να σας δώσει το καλύτερο εαυτό του. Χθες το βράδυ υπερβήκαμε τις προσδοκίες μας. Σήμερα θα σας δώσουμε μία μικρή γεύση. Ο κύριος Πάνου, παρακαλώ στο στίβο. Γιώργος Πάνου, με τον Ινδιάνο, ένα άλογο Ανδαλουσιανό, εκπαιδευμένο από τον Χρήστο Μενεγιά. Έρχεται από την Αίγινα. Ο πατέρας του Γιώργου, ο Χρήστος ο Πάνου, έχει βάλει μεγάλη πλάτη για να ο Γιώργος να καρπάζει σήμερα στο Ιππικό Κέντρο. Έτσι, Γιωργάκη. Ναι, λέει ο Γιώργος. Για πάμε δυνατά, κύριε Βαράκα. Είναι μεγάλη μας χαρά να βλέπουμε σήμερα στο Ιππικό Κέντρο να καλπάζουν άλογα μεγάλης αξίας, όχι μόνο γιατί είναι αυτή η Ανδαλουσία, αλλά γιατί τα κατέχουν άνθρωποι που τα αγαπάνε. Είναι καλοί αναβάτες και έχει σημασία που ο αναβάτης ο συγκεκριμένος είναι ακόμα παιδί και μαθητής. Βλέπετε, όπιστε, συνεργασία με το άλογο του. Ινδιάνο και Πάσο Σπανιόλ. Νομίζω ότι θα έπρεπε όλοι να χειροκροτάτε. Επίσης, οφείλουμε να σας ενημερώσουμε ότι στην εξέδρα βρίσκεται η βουλευτής της Ιλίας, η Ατερινοπούλου Μίτσια. Η κυρία Βιερινοπούλου πάντα μας στηρίζει σε ό,τι της έχουμε ζητήσει. Είναι αμαζόνα και εκείνη και του χρόνου την καλούμε με το άλογο της να λάβει μέρος στις επιδείξεις μας. Θα είναι μεγάλη μας χαρά να την εκφωνήσουμε η Κένταυρη και να γίνει και μέλος του συλλόγου μας. Να ετοιμάζεται η Φάρμακος Β. Ο Ινδιάνο είναι ένα άλογο εκπαιδευτικό.
Στο στίβο βρίσκεται ο κύριος Νίκος Τριανταφύλλης με τον Αλή. Ένα άλογο, όπως λέει, φιλής πόμπα. Μου το είπε και χτες. Στο στίβο είναι ο Νίκος ο Τριανταφύλλης με τον Αλή και ο Γιώργος ο Πάνου με τον Ινδιάνο. Έλα να πάρω στο μεταλλείο σου. Τριανταφύλλης Νίκος και ήδη έχει ξεκινήσει να μπαίνει μέσα η Πάρνα Κοσμής. Σε ευχαριστούμε Γιώργο. Καλό ταξίδι να έχεις για την Αίγινα και του χρόνου πάλι μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Νίκος Τριανταφύλλης και Πάρνα Κοσμής με αναβάτη τον Κωνσταντίνο, τον φίλο μου. Χειροκρότημα για τον Κωνσταντίνο. Νίκος Τριανταφύλλης. Το μετάλλιο του Νίκου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έχεις μία τέλεια βλογάδα. Να ετοιμάζετε ο Ιακώβουλος, ο Πέτρος και ο Νίκος ο Καράς. Σε αυτό το σημείο θα ευχαριστήσω πολύ τον Βασίλη τον Βρακιά που είχε την επιμέλεια των βίντεο και τη δημιουργία της αφίσας της 80ης ειδικής έκθεσης και του έκτου Σόδου Κεντάβρων. Αφιλοκερδός, συμμετέχει στους Κεντάβρους και στη δημιουργική μας ομάδα. Βασίλη, είμαστε πολύ υποχρεωμένοι απέναντί σου. Σε ευχαριστούμε πολύ. Στον χώρο μας να μπει η Πάρνα Κοσμής ή ο Νίκος ο Καράς, όποιος είναι έτοιμος από τους δύο. Κάνει όπιστε χωρίς να τον ακουμπάει. Έχει σημασία μεγάλη
Ορίστε. Βλέπετε. Με ένα παράγγελμα. Κύριε Νίκο, είσαι γίγαντας. Είσαι άνθρωπος που πρέπει όλοι να σε ακολουθούμε γιατί έχεις γνώσεις. Είσαι ένα παράδειγμα για τα παιδιά που σε ακολουθούν. Και άκουσα εχθές το βράδυ ένα παιδάκι και λέει θέλω άλογο και να, Νίκο, και να γίνω σαν τον Νίκο τον Καρά. Μπράβο, κύριε Νίκο. Θα πέσουμε. Ορίστε. Ο κύριος Νίκος λέει πέθανες, του είπε, είναι η λέξη κλειδί. Θέμα το άλογο. Τώρα είτε πίεση του πάρει, είτε πιεζόμενο του βάλει. Πέθανε. Μπράβο, πουλί. Τι καλός που είσαι. Κύριε Νίκο, είσαι πολύ καλός. Σε ευχαριστούμε και είμαστε πολύ τυχεροί που σε έχουμε κοντά μας. Ο κύριος Νίκος να έρθει να πάρει το αναμνηστικό του και το μετάλλιό του. Σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσης, ευχαριστούμε όλους εσάς που έχετε έρθει από πολύ μακριά για να παρακολουθήσετε το show και να δείτε και την έκθεση, την 80η πηγή έκθεση Ανδρομίδας. Από όλα τα μέρη, είδα ανθρώπους από την Φλόρινα, είδα ανθρώπους από την Καλαμάτα, είδα ανθρώπους από την Αθήνα, από την Αίγινα, από τη Θεσσαλονίκη, από την Καρδίτσα. Από εκτός Ελλάδος, πολλοίς κόσμος από τη Γερμανία, πολλοίς κόσμος από την Αγγλία. Σας ευχαριστούμε όλους για την αγάπη σας και το σεβασμό που μας δίνετε. Να ετοιμάζονται τα γαϊδουράκια. Μπράβο, πουλί, έτσι, κάτω, όταν ξοπλήνα με δικό σου να σηκωθείς. Λοιπόν, έχετε δει κάτι καλύτερο από αυτό. Κοιτάξτε, αγάπη, στο αφεντικό του. Μπράβο, το μετάλλιο ανήκει σε αυτόν, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Μπράβο σου. Στις έλαβα το καλύτερα. Στο στίβο βρίσκεται η Μαρινέλα Πανουτσοπούλου, μία μικρή αμαζόνα με την beauty, το αλογό της και με το πουλάρι. Η Μαριλένα έχει δάσκαλο τον Νίκο τον Καρά. Την είδαμε και την απολαύσαμε χτες το βράδυ. Τον έχει πρότυπο και ο Κυρνίκος είναι το μεγάλο αφεντικό στην Υπασία. Αν κάνει λάθος, έχει τιμωρία η Μαριλένα. Λοιπόν, να σε δούμε να καρπάζεις. Τα γαϊδουράκια να ετοιμάζονται. Ένα χειροκρότημα για την Αμαζόνα μας. Πρέπει να πάρουν κουράγιο τα παιδιά να συνεχίζουν. Και από ό,τι λέει ο παπάς της, επειδή δεν υπάρχει πολύ βενζίνη και πετρέλαιο, από εδώ και πέρα μετάλογα. Θα είμαστε παραδοσιακοί, γιατί έτσι το αξίζουν οι κύριοι, ε? Και θα ζήσουμε και πιο πολύ. Θα έχουμε μακροζωία. Έχετε δίκιο. Να πάρεις το αναμνηστικό σου. Γιάννης Καρδίνης, Γιάννης Βαρβαρέσος. Θα πείτε ξεχωριστά, παιδιά, ή μαζί. Δύο παιδιά δυνατά που είναι το μέλλον της Ανδρομίδας. Ο Γιάννης ο Βαρβαρέσος με τον Ηρακλή και ο Γιάννης ο Καρμύρης με την Κανέλο. Μεγάλη αγάπη τα παιδιά. Για πάμε να σας απολαύσουμε. Τα γαϊδουράκια να ετοιμάζονται. Το παρόκαλο θα το δούμε σήμερα που ο κόσμος δεν το έχει δει. Η φάρμακος δει, ακούει. Τουλάχιστον το παρόν το άλογο να μπει στο στίβο, παρακαλώ. Μουσική.
Ηρακλής και κανένα. Γιάννης Γαρμύρης, Γιάννης Παπαρέσος. Thank you.